Να πούμε ότι από την Τρίτη ο κύριος Σόιμπλε θα είναι και επίσημα ο πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής. Δεν είναι πια στο Υπουργείο Οικονομικών, όμως έδωσε μια συνέντευξη στην Κυριακάτικη Frankfurt Allgemeine Zeitung. Εκεί λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα. Βρίσκεται όμως, λέει, σε καλό δρόμο. Η Ελλάδα έχει τώρα την ευκαιρία να ξαναβγεί στις αγορές. Γι' αυτό το λόγο δεν βοηθά τώρα μια συζήτηση για το αν θα ήταν καλύτερα να είχε φύγει από το ευρώ ή όχι. Ο κύριος Σόιμπλε λέει επίσης ότι αποφάσισε, ένα από τους λόγους που αποφάσισε να μην είναι πια υπουργός οικονομικών είναι και, και η ηλικία του, είναι πια 75 χρονών, γνωρίζω, λέει, ποια είναι η ηλικία μου, και επίσης λέει ότι τρέφει σεβασμό για τον κύριο Λίντνερ, τον επικεφαλής των Φιλελευθέρων, ο οποίος προορίζεται και για το Υπουργείο Οικονομικών. Να πούμε, Γιώργο, ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης ήταν εχθές στην τρίτη του ημέρα. Υπάρχει πρόοδος, αλλά αναμένεται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις εορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς.